Στην τρίτη βάθμια εκπαίδευση και το παράλληλο μηχανογραφικό γεωσαγωγή στα δημόσια ΙΕΠ. Όσον αφορά το μηχανογραφικό δελτίο γεωσαγωγή στην τρίτη βάθμια εκπαίδευση, οι υποψήφοι θα μπορούν να διαθέσουν και να επεξεργαστούν το δελτίο και να κάνουν προσωρινές προτιμήσεις με προσωρινή αποθήκευση μηχανογραφικού και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην τελική υποβολή του μηχανογραφικού του δελτίου το αργότερο ως τη Δευτέρα 17 Ιουλίου. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Βουλή η συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων. Σήμερα και αύριο θα συνεχιστούν οι ομιλίες υπουργών που θα παρουσιάσουν τις προτεραιότητές τους, ενώ θα ακολουθήσουν οι δευτερολογίες των πολιτικών αρχηγών και του Πρωθυπουργού. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το πρώτο πολυνομοσχέδιο της νέας κυβέρνησης, το οποίο θα ενσωματώνει τα μέτρα που θα ισχύσουν από το 2024 δημοσιονομικού κόστους περίπου 1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο του κύκλου επισκέψεων που πραγματοποιεί στα Υπουργεία. Για ξεπούλημα του δημόσιου